Φυσικά, συνεχίζουμε να υποδεχόμαστε υποψηφίους, ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο μας. Στο Δήμο Ηρακλείου θα παραμείνουμε και να τους καλησπερίσω. Είναι ο κύριος Αντώνης Καρλής, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη 375 του Γιάννη Κουράκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Σογιανάκη. Ο κύριος Σταμάτης Χαρίτος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες του Ηλία Λιγερού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ. Και ο κύριος Γιάννης Κασοτάκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου, λοιπόν, με την παράταξη Συνεργασία για το Ηράκλειο του Ευρυπίδη Κουκιαδάκη. Καλησπέρα και σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγες μέρες, πολύ λίγες ημέρες πριν τις κάλπες της Κυριακής. Κύριε Καρλή, πώς έχει κινήσει μέχρι τώρα αυτή η προεκλογική περίοδος? Νομίζω ότι ο κόσμος ακούει και ενδιαφέρεται να μάθει για τα προβλήματα, το τι απασχολεί το Δήμο Ηρακλείου. Σίγουρα, γιατί δυστυχώς τα 5 χρόνια που πέρασαν δεν ήταν πολύ καλά για το Ηράκλειο. Mm-hmm. Η Δημοτική Αρχή δυστυχώς δεν έχει κάνει πολλά πράγματα. Δεν έχει αξιοποιήσει τα έργα που είπε, βγήκαμε καθυστερημένα. Ο δρόμος δικαιοσύνης έχει κάνει ζημιά. Στο κέντρο του Ηρακλείου, λέτε. Συγκεκριμένα εκεί, ναι. Mm-hmm. Στις συνοικίες δεν έχουμε θέμα. Οπότε υπάρχουν πολλά προβλήματα γενικά από τους ανθρώπους που συναντάμε, που μιλάμε. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι θέλουν και αυτή την αλλαγή. Τώρα, καταγράφετε αγωνίες. Αγωνίες, ακριβώς. Από ό,τι καταλαβαίνω από τους δημοτές. Κύριε Χαρίτο, λέει ο κύριος Καρλής ότι τα 5 χρόνια που πέρασαν δεν ήταν καλά. Συμφωνείτε μαζί του? Η δικιά σας η κριτική στην Δημοτική Αρχή που πέρασε ποια είναι? Θα συμφωνήσω. Η αλήθεια είναι ότι δεν εξελίχθηκε η κατάσταση όπως περίμεναν οι δημότες του Ηρακλείου. Δηλαδή πάρα πολλά πράγματα έμειναν πίσω και κάποια άλλα δεν ξεκίνησαν καθόλου. Και μάλιστα αν κρίνει κανείς από το πώς εξελίσσεται αυτή τη στιγμή το έργο στη δικαιοσύνη και στην είδης με τον έκτοτο πλέον εργολάβο, αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα για τους ίδιους τους δημότες και την επόμενη Δημοτική Αρχή, όποια γενιά είναι αυτή. Δηλαδή, από τη στιγμή που έκτοτος εργολάβος σημαίνει δικαστική εμπλοκή, έως ότου να λήξει η δικαστική εμπλοκή για να ξαναξεκινήσει το έργο, σύμφωνα με τους νομικούς κύκλους, απαιτούνται 2 με 2,5 χρόνια. Εμείς, βέβαια, ως ενεργοί πολίτες, έχουμε μία πρόταση πάνω σε αυτό, την οποία βέβαια θα την αποτυπώσουμε μετά τις δημοτικές εκλογές. Mm-hmm. Στην πράξη. Προφανώς εννοείται. Διεκδικείται φυσικά και το τιμόνι του Δήμου, όπως κάθε παράταξη. Κύριε Κασοτάκη, τα προβλήματα του Δήμου ήταν, αν θέλετε, και αυτό που σας έκανε εσάς να θέλετε να ασχοληθείτε. Τι είναι εκείνο το οποίο σας κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον? Ναι, καλά το λέτε. Τα προβλήματα που, όπως ρωτήσατε και τους προηγούμενους προλαλήσαντες, τα γνωρίζει ο κόσμος, είναι στο πετσί όλων μας, εμείς είμαστε ο κόσμος. Τα προβλήματα λοιπόν είναι αυτό που με ώθησε και να κάνω αυτή την κίνηση. Ενεργός πολίτης είμαι και μέσα από τη δουλειά μου και μέσα από την πορεία μου ως τώρα. Απλά έχω διαπιστώσει ότι δυστυχώς τα μηνύματα δεν πηγαίνουν εύκολα πιο πάνω, αν θεωρήσουμε ότι ο Δήμος, η αυτοδιοίκηση είναι πιο πάνω από τους πολίτες. Πιο πάνω λοιπόν δεν πάνε εύκολα τα προβλήματα, δεν ακουγόμαστε και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να είμαι στις εκλογές. Και αυτό που ρωτήσατε τον κύριο Χαρίτο, θα ήθελα να πω ότι ρωτήσατε αν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτά που έχουν γίνει. Μπορεί κάποιος να είναι, κάποιος όχι. Αυτό που είπε ο κύριος Χαρίτος είναι ότι υπήρχε ολιγορία κατά την άποψή του. Αυτό που έχω να πω εγώ σε σχέση με την παράταξη στην οποία συμμετέχω, στην παράταξη του Ευρυπίδη του Κουκιαδάκη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δείξει έργο τόσα χρόνια στην αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα στην περιφέρεια, σε μια επιτυχημένη περιφέρεια Κρήτης. Ως αντιπεριφερειάρχης λοιπόν στο νομό Ηρακλείου, στο μεγαλύτερο νομό της Κρήτης, είναι και εκείνος επιτυχημένος, φαίνεται αυτό άλλωστε. Δεν γίνεται να είναι η περιφέρεια επιτυχημένη και ο μεγαλύτερος νομός να μην είναι στο άρμα αυτό. Έχετε προλάβει ήδη το αμέσως επόμενο ερώτημά μου, το οποίο έχει να κάνει με τον επικεφαλής του κάθε συνδυασμού, γιατί νομίζω ότι και ο επικεφαλής δείχνει αν θέλετε και ποιες είναι και οι... Σωστά, αυτό ήθελα να πω. Ότι δεν έχει σημασία μόνο η καλή θέληση και η καλή πρόθεση, που πιστεύω ότι όλοι οι συνυποψήφοι, είτε στο δικό μας ψηφοδέλτιο είτε σε άλλα, έχουν όλοι καλή πρόθεση. Mm-hmm. Ίσως να υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Αλλά δεν έχει μόνο σημασία η καλή πρόθεση, σημασία έχει να μπορούμε να πράξουμε κιόλας. Και ο Κουκιαδάκης το έχει αποδείξει αυτό. Mm-hmm. Κύριε Χαρίτο, αντιστοίχως για τον επικεφαλής της παράταξής σας.
Κοιτάξτε, να δείτε, για μένα ο Ηλίας ο Λιγερός είναι η καλύτερη υποψηφιότητα για δήμαρχος του Δήμου Ηρακλείου. Και αυτό το αποδέχω. Δηλαδή, υπάρχει μια θετική τοποθέτηση και από τους νυν δημοτικούς συμβούλους, όπως και από τον νυν δήμαρχο. Και στο δικό σας το κανάλι έχει καταγραφεί με συμμετοχή δημοτικών, με τη συμμετοχή των, δημοτικών, των νυν δημοτικών συμβούλων, το έχουν αποδεκτεί μόνοι τους, το έχουν περιγράψει μόνοι τους, ότι ήταν αυτός που ήταν δίπλα τους, ήταν αυτός που δεν έβαζε όρια παρατάξεως ή οτιδήποτε άλλο, προσπαθούσε να τους βοηθήσει με τον καλύτερο τρόπο, αν ιδιωτελώς, ότι έχει την εμπειρία να δουλέψει τα θέματα του Δήμου και την ιδιότητα. Mm-hmm. Είναι μηχανολόγος μηχανικός, μπορεί να εποπτεύσει με τον καλύτερο τρόπο, νομίζω. Mm-hmm. Κύριε Καρλή, εσείς για τον Γιάννη Κουράκη. Νομίζω ότι έχουν δείξει τα έργα του στις προηγούμενες θητείες που είχε. Έχει αλλάξει σχεδόν όλο το Ηράκλειο. Mm-hmm. Θυμηθείτε λίγο τον Καράβολα, τη Βικελαία Βιβλιοθήκη. Ο κόσμος ξέρει, έχει δει, τώρα έχει και κριτήριο. Ο κύριος Κουράκης, τιμή μου που είμαι στο κυβοδελτίο του, έχει κάνει, νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος δήμαρχος του Ηρακλείου και όχι επειδή είμαι μαζί του. Μιλάω σαν πολίτης και θεωρώ ότι θα είναι η επόμενη δημοτική αρχή και αν και εγώ να μην ψηφιστώ, να μην εκλεγώ, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε κοντά του όλοι και από όλες τις παρατάξεις. Να υπάρχει ενότητα, όποιος και να θα βγει δήμαρχος, για να προχωρήσει η πόλη για το καλό όλων των πολιτών. Γιατί ο Δήμος Ηρακλείου, όλοι μένουμε στην πόλη μας, θέλουμε να τη βοηθήσουμε να πάει παρακάτω. Θεωρώ όμως ότι θα είναι ο κύριος Γιάννης Κουράκης. Να βοηθήσουμε λοιπόν την πόλη μας να πάει παρακάτω. Προσπαθώ έτσι λίγο να ανακατέψω τη σειρά με την οποία σας κάνω τις ερωτήσεις για να είμαι και δίκαιη απέναντί σας. Κύριε Χαρίτο, με ποιο τρόπο λοιπόν θα πάμε την πόλη μας παρακάτω για εσάς, είτε αυτό αφορά το κομμάτι των υποδομών, είτε αφορά το κομμάτι της παιδείας, είτε αφορά το κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής? Κοιτάξτε, για μας η κοινωνική πολιτική είναι η αιχμή του όρατος. Δηλαδή, στοχεύουμε σε αυτή και από αυτή θα ξεκινήσουμε. Δηλαδή, για μας δεν πρέπει να υπάρξει ούτε μία μητέρα που να μην μπορεί να αφήσει το παιδί της στον παιδικό σταθμό για να πάει στη δουλειά της, ούτε ένας ηλικιωμένος που να μην μπορεί να δεχτεί τη βοήθεια του Δήμου όταν την έχει ανάγκη. Αλλά και στα υπόλοιπα θέματα που είπατε, που ρωτήσατε, mm-hmm. όπως... Είτε αφορά την κοινωνική πολιτική, λοιπόν, είτε αφορά το κομμάτι των υποδομών. Και στις υποδομές. Στις υποδομές, αυτή τη στιγμή, εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν ήδη σχέδια σε δημόσιους χώρους που προβλέπουμε την ανέργερση σχολείων. Mm-hmm. Σχολείων απαραίτητων για το Δήμο, διότι, όπως ξέρετε, ο αριθμός των παιδιών στις τάξεις είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλος. Ξεπερνάει τα όρια της που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και σε άλλα πράγματα. Επίσης θεωρούμε πάρα πάρα πολύ σημαντικό την βελτίωση των παιδικών σταθμών και την ασφαλή λειτουργία τους. Γιατί όπως ξέρετε λειτουργούν παιδικοί σταθμοί, ναι μεν, αλλά χωρίς άδειες καταλληλότητας. Mm-hmm. Χωρίς τις κατάλληλες λοιπόν συνθήκες για τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εκεί μέσα. Mm-hmm. Κύριε Κασουτάκη, αντίστοιχη η ερώτηση. Τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει λοιπόν για το καλό του Δήμου Ηρακλείου συνολικά, είτε αφορά το κέντρο, είτε αφορά και τα χωριά? Γιατί έχει και ενδοχώρα ο Δήμος. Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν θα το μοιράσω. Νομίζω δυστυχώς δεν θα σας πω κάτι προφανές. Θα σας πω μάλλον κάτι προφανές. Mm-hmm. Τα προβλήματα που βιώνουμε είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Είτε στην ενδοχώρα, είτε μέσα στην πόλη. Όλα αυτά που είπε και ο κύριος Χαρίτος, που θα πει και ο κύριος Καρλής προφανώς, mm-hmm. Είναι προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε και πρέπει να λυθούν. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει σαν άνθρωπος, σε μια ηλικία που αισθάνομαι ότι είμαι στην πιο αποδοτική ηλικία της ζωής μου και θέλω να ζήσω και να είμαι εδώ στον τόπο μου, αυτό που και να ζήσω ωραία και αρμονικά, πρέπει να αλλάξει η διαβίωσή μας. Είμαστε σε ένα, μας έχει παραδοθεί ένας ωραίος τόπος, το Ηράκλειο, είμαστε στην Κρήτη, μας ζηλεύουν, έρχονται
για να επισκεφτούν αυτούς τους τόπους, αυτού που ζούμε εμείς, και εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε εδώ πέρα αρμονικά. Δεν κάνει κάτι και αυτοδιοίκηση για να κρατήσει τα νέα παιδιά στον τόπο? Δεν κάνει, λοιπόν. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πρέπει και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι και αυτοδιοίκηση, βέβαια, θα πρέπει, αν ας πούμε το πρόβλημα είναι φέρει πίνει τα σκουπίδια. Και αυτοδιοίκηση θα πρέπει να έχει φροντίσει να έχει ένα κάδο για να μην πετάμε τα σκουπίδια μας κάτω. Ένα παράδειγμα τώρα σας λέω. Mm-hmm. Αλλά πρέπει και εμείς όμως να εκπαιδευτούμε σαν πολίτες. Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να δουλέψουν μαζί. Δεν είναι μόνο η αυτοδιοίκηση. Πρέπει αυτός που θα αναλάβει. Είναι ένα δύσκολο, είναι ένα βουνό ο Δήμος Ηρακλείου. Είναι τεράστια έκταση και η ενδοχώρα και ο Δήμος. Αυτός που θα αναλάβει θα πρέπει να εμπνεύσει τον κόσμο, τους πολίτες, να γίνουν πολίτες, να είναι ενεργοί δηλαδή. Και να μην σκέφτονται μόνο το συμφέρον τους, το ιδιωτικό. Δηλαδή θα πρέπει όλοι να ασχοληθούμε, να ομορφύνουμε τον τόπο μας. Δεν μπορεί ένας δήμαρχος να το αλλάξει. Δεν μπορεί μια υπηρεσία Πρασίνου. Δεν μπορεί. Εννοείται βέβαια, λέω τυχαία τώρα τίτλους, εννοείται βέβαια ότι πρέπει αυτές οι υπηρεσίες όλες, αν αισθανόμαστε ότι υπολειτουργούν, αν αυτό θα το δει και ο δήμαρχος, έτσι, και αυτοί που θα είναι υπεύθυνοι. Πρέπει να δουλέψουν περισσότερο, αν μπορούν. Αν δεν μπορούν, πρέπει να ενισχυθούν. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε όλα στο Δήμο ή στους ανθρώπους που είναι τώρα 5 άτομα να καλύψουν ένα τεράστιο, ας πούμε, ξέρω εγώ, Δήμο, είτε είναι στην καθαριότητα, είτε είναι, ξέρω εγώ, στην ασφαλτόστρωση ή σε αυτά τα προβλήματα τα καθημερινά που σας λέω. Mm-hmm. Αυτό που ζητάω εγώ και μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία είναι να αλλάξουμε τον τόπο μας, να τον φέρουμε εκεί που πρέπει. Έχουν παλέψει πριν από εμάς γενιές για να είμαστε εμείς εδώ πέρα και πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι, να αφήσουμε στα παιδιά μας κάτι, και το λιγότερο, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα το πιο άμεσο, είναι να μπορώ να ζήσω εδώ με τα παιδιά μου φυσιολογικά και όχι να αισθάνομαι ότι είμαι σε ένα μέρος άσχημο με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ίσως πολλές φορές λόγω της κατάστασης της πόλης ή οτιδήποτε άλλο, του κυκλοφοριακού, οτιδήποτε άλλο, να βγαίνουν έξω από τον εαυτό τους και να συμπεριφέρονται με άσχημο τρόπο. Πρέπει λοιπόν να εκπαιδεύσουμε, να εμπνεύσουμε. Να εκπαιδεύσουμε μπορεί να μην ακούγεται καλά. Να εμπνεύσουμε. Αυτό προσπαθώ να κάνω και εγώ μέσα από τη δουλειά μου. Mm-hmm. Η τέχνη λοιπόν προσπαθώ τόσο καιρό να εμπνεύσω τους άλλους, να τους συγκινήσω και να τους πάρω μαζί μου, να τους περάσω ένα μήνυμα καλό, μια αξία. Αυτό πρέπει να κάνει και ο επόμενος δήμαρχος. Mm-hmm. Κύριε Καρλή, η δική σας θέση πάνω σε αυτό, γιατί ήταν η δική σας τοποθέτηση και η πάσα ουσιαστικά που μου δώσετε για αυτόν τον κύκλο των ερωτήσεων, τι πρέπει να γίνει για το καλό της πόλης μας. Θα συνεχίσω αυτό που λέει ο κ. Κασουτάκης. Mm-hmm. Ότι για να εκπαιδευτούν όμως οι πολίτες, θα πρέπει και εμείς να κάνουμε κάποια έργα και να έχουμε την πόλη μας καθαρή, να έχουμε παιδικές χαρές, να έχουμε περισσότερο πράσινο. Mm-hmm. Δεν θα εκπαιδευτούν, συσσαγωγικά μέσα πάντα έτσι. Ναι, βέβαια. Απλά θα αρχίσουν να συμμορφώνονται, θα τους αρέσει περισσότερο η πόλη τους, θα λατρέψουν, θα αγαπήσουν περισσότερο την πόλη τους. Οπότε και εκείνοι και εμείς θα είμαστε απέναντι στην πόλη μας. Πώς να το πω. Πιο συνεπείς, ακριβώς, ναι. Πιο συνεπείς, γιατί νομίζω ότι αυτό περιμένει και ο κόσμος, τη συνέπεια σε αυτούς που διεκδικούν την ψήφο μας. Θέλω να κάνετε το δικό σας κάλεσμα προς τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι βάσει χρόνου δεν έχουμε έτσι και το περιθώριο να αναπτύξουμε πολλά πράγματα. Κύριε Χαρίτου, να ξεκινήσουμε από εσάς. Το κάλεσμά σας λοιπόν προς τους δημότες του Ηρακλείου, διεκδικείτε την ψήφο τους. Τι έχετε να τους πείτε, γιατί μένουν λίγες ημέρες πριν τις κάλπες της Κυριακής? Εγώ έχω να πω ότι όλη αυτή την περίοδο της προεκλογικής, την προεκλογική, διέκρινα ένα πολιτικό πολιτισμό, όπου και αν βρεθήκαμε, από το κέντρο της πόλης, λίγο έξω από το κέντρο, αλλά και ακόμα και στα χωριά, που με εντυπωσίασε. Επίσης, αυτό που διέκρινα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή του ψηφοδελτίου μας και της υποψηφιότητάς μας, που εύχομαι και ελπίζω να αποτυπωθεί για το καλό του Δήμου μας, για το καλό των δημοτών μας. Mm-hmm. Κύριε Καρλή. Στην ίδια, βέβαια. Θεωρώ ότι το Ηράκλειο, όπως είπα και στην αρχή, έχει κριτήριο πλέον. Έχει δει τι έχει κάνει ο προηγούμενος δήμαρχος, ο κύριος Κουράκης, και η προηγούμενη δημοτική αρχή, είναι ακόμη δημοτική αρχή, συγγνώμη, δεν είναι προηγούμενη. Mm-hmm. Όποιος λοιπόν και να αναλάβει, θεωρώ όμως ότι θα είναι ο κύριος Κουράκης.
και το έχουμε εισπράξει, όπως είπε και ο κύριος Χαρίτος, και εκτός Ηρακλείου, στα χωριά που πήγαμε, του έδειξαν πάρα πολύ αγάπη. Το λατρεύουν τον άνθρωπο για αυτά που έχει κάνει. Θεωρώ ότι θα είναι ο επόμενος δήμαρχος και αυτός που θα λύσει όλα τα προβλήματα στο Ηράκλειο. Έχει και το πρόγραμμά του, μπορείτε να το δείτε. Το έχει από την αρχή που έχει ξεκινήσει, έχει δείξει τι αλλαγές θα γίνουν στο Ηράκλειο, πώς οραματίζεται το Ηράκλειο. Mm-hmm. Και οι αλλαγές θα κάνουν πολύ σημαντικές. Κύριε Κασοτάκη. Εγώ αυτό που προτείνω στον κόσμο είναι να ψηφίσει με το χέρι στην καρδιά ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί. Mm-hmm. Αυτές τις δύο λέξεις, ανθρώπους που είναι ικανοί. Πρέπει να είναι άνθρωπος ο άλλος και να είναι και ικανός. Εγώ μέσα από τη δουλειά μου έχω δει πολλές φορές οι άνθρωποι να αλλάζουν. Όταν είσαι έξω από το χορό, μπορεί να είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Όταν όμως έχεις τα φώτα της δημοσιότητας ή μια αλφα εξουσία, μεταλλάσσεσαι. Πρέπει να είσαστε σίγουροι για αυτό που θα σταυρώσετε μεθαύριο, το τι είναι. Ο Κουκιαδάκης έχει δείξει, έχει ενισχύσει το Δήμο μέσα από τη θέση του σαν αντιπεριφερειάρχης, ενίσχυσε το Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια, βέβαια, τη δικιά του, την περιφερειακή ενότητα στην οποία ήταν αντιπεριφερειάρχης, κάνοντας διάφορα έργα τα οποία τα έχει πει, θα σας τα πει όταν θα έρθει και εκείνος, όπως ας πούμε πλημμύρισε όλη η Κρήτη φέτος, έβρεξε πολύ, πολύ και σε σχέση με το τι έχει βρέξει στο Ηράκλειο. Αλλά εμείς δεν πλημμυρίσαμε. Γιατί ο ποταμός, ας πούμε, ανέλαβε και τον καθάρισε έτσι όπως έπρεπε. Που όλες τις άλλες χρονιές γινόταν ένας χαμός. Θα είχαν φτάσει τα νερά μέχρι εδώ που είμαστε, αν είχε πλημμυρίσει. Mm-hmm. Έκανε την καινούργια πτέρυγα, την ξεκλείδωσε την καινούργια πτέρυγα του Βενιζελίου. Έχει κάνει πολλά πράγματα. Θέλει, διεκδικεί το Δήμο, έχει δείξει ποιος είναι, διεκδικεί το Δήμο για να πράξει. Όχι για να τάξει. Δεν τάζει. Είναι ένας άνθρωπος, αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα, δεν είχαμε συνεργαστεί στη θέση που είναι, ειλικρινά σας το λέω, ποτέ. Ποτέ δεν είχαμε συνεργασία. Εγώ σαν μουσικός και εκείνος σαν αντιπεριφερειάρχης. Λοιπόν, παρά μόνο εμένα κάποια συμμετοχή μου εθελοντικά σε κάποιες δράσεις που έκανε την περιφέρεια. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι όλος ο κόσμος τον αγαπάει, παρόλο που δεν χαϊδεύει αυτιά, ούτε οτιδήποτε άλλο, υπόγεια πράγματα, οτιδήποτε άλλο, δεν θα ήθελα τώρα αυτά να τα συζητήσω βέβαια. Φαίνεται, ο καθένας ξέρει ποιος είναι. Και αυτό που μου αρέσει σε εκείνον είναι ότι τον αγαπάνε λοιπόν, όχι για το αξίωμα που έχει. Είναι τον αγαπάει ο κόσμος για αυτό που είναι. Είναι πολύ απλός και γι' αυτό το λόγο δεν είναι ένας εθεροβάμων που τάζει και μπορεί αύριο να μην μπορέσει να κάνει τίποτα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, εγώ που είμαι στα σύννεφα, πήγα μαζί του γιατί τον εμπιστεύομαι. Σας ευχαριστώ πολύ και τους τρεις. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Ενδεχομένως θα τα λέμε και μετεκλογικά λοιπόν. Σας ευχαριστώ θερμά.